Στην τελική ευθεία όμως βρίσκεται και το μεγαλύτερο καρναβάλι της Κρήτης, αυτό του Ρεθύμνου. Απόψε μάλιστα το βράδυ πραγματοποιείται μια εκδήλωση Θεσμός, που είναι ο χορός των ομάδων του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει περίπου σε μία ώρα. Θα συνδεθούμε όμως, έστω και νωρίτερα, με τον χώρο που θα πραγματοποιηθεί. Εκεί βρίσκεται η Στέλλα Μαθιουδάκη για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Νομίζω, Στέλλα, ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία με σημείο αναφορά στην ερχόμενη Κυριακή, όπου χιλιάδες καρναβαλιστές θα ταξιδέψουν το Ρέθυμνο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και σε ολόκληρο τον κόσμο, Μάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το κατάστημα της Παραλιακής, που σε περίπου μία ώρα από τώρα θα ξεκινήσει ο μεγάλος χορός όλων των καρναβαλικών ομάδων. 31 οι ομάδες, σας θυμίζω, χιλιάδες οι καρναβαλιστές που την ερχόμενη Κυριακή θα μπουν στη γραμμή εκκίνησης για την πιο τρελή, ξέφρενη κούρσα κεφιού και διασκέδασης εδώ στην πόλη του Ρεθύμνου, στο Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι. Όλες οι εκδηλώσεις, να θυμίσουμε εδώ, του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού, αποκλειστική χορηγή επικοινωνίας, είναι αποκλειστική τηλεοπτική χορηγή επικοινωνίας, να είμαι πιο σωστή, είναι η ANEC Lines και η Blue Star Ferries. Την ίδια στιγμή, σε περίπου μία ώρα, θα ξεκινήσει ο χορός των ομάδων. Μάνο, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να τονίσουμε ότι με αυτή την εκδήλωση σήμερα ολοκληρώνεται η εβδομάδα η τουρινή σε ό,τι αφορά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Από τη Δευτέρα πραγματικά θα κυλά αντίστροφα ο χρόνος μέχρι την ερχόμενη Κυριακή. Σας θυμίζω ότι και στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, με κορύφωση όμως, με αποκορύφωμα την Κρητική Καντάδα, φυσικά την νυχτερινή παρέλαση το ερχόμενο Σάββατο στην πόλη του Ρεθύμνου, όπου το τελευταίο τριήμερο ο κόσμος θα πολλαπλασιαστεί στο Ρέθυμνο, και φυσικά στις 2 το μεσημέρι της ερχόμενης Κυριακής η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που 3 χρόνια τώρα το Ρέθυμνο, η Κρήτη, ολόκληρη η Ελλάδα ανυπομονεί να δει στους δέκτες της. Μια παρέλαση που θα μεταδοθεί ζωντανά από την Κρήτη TV με παρουσιαστές τον Λευτέρη Κουμαντάκη και τη Χριστιανά Σκούρα. Σας έλεγα ότι πάνω από 15.000 καρναβαλιστές θα είναι και φέτος πληρώματα στις 31 ομάδες. Οι περισσότερες θα συμμετέχουν με άρματα, άρματα τα οποία κατασκεύασαν για τη φετινή διοργάνωση, όχι για το καρναβάλι του 2020 που δυστυχώς ακυρώθηκε τότε λόγω κορονοϊού. Παρά τα αυτά όμως, η φαντασία, το κέφι είναι ανεξάντλητο. Αυτό αναμένεται να γίνει σε λίγη ώρα και εδώ που είμαστε. Οι διοργανωτές μας έλεγαν χαρακτηριστικά πριν από λίγο ότι εκεί γύρω στις 12 δεν θα πέφτει ούτε καρφίτσα στο σημείο που βρισκόμαστε. Το Γκλέντι λοιπόν, Μάνο, κυρίες και κύριοι, θα είναι εδώ μέχρι τελικής πτώσεως, και γιατί όχι μέχρι πρωίας. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.